Καλά, εντάξει. Εγώ αύριο θα φύγω και άσε τη γιατρό να χτυπιέται. Αγάπη μου, λογικέψου. Λοιπόν, ο Ματέος δεν απαντάει. Θα κάνω ένα μπανάκι μέχρι να έρθει και η Δανά και θα έρθω εγώ εκεί. Γιατί δεν μιλάς? Γιατί δεν θέλω να σε τρομάξω. Νομίζω ότι κάποιος προσπαθεί να μπει στο σπίτι. Και δεν είναι η Δανάη, γιατί έχει αφήσει εδώ τα κλειδιά της. Είδα και κάτι σκιές πιο πριν. Πάω να δω. Μην ανοίξεις. Πρόσεξε, μην ανοίξεις. Φύγαμε. Μελίνα, πάρε την αστυνομία αμέσως. Εντάξει. Τα παιδιά ψάξανε και δεν φαίνονται να υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην πόρτα σου. Εγώ καλού κακού θα αφήσω να σε φιλάνε απόψε. Λοιπόν, καληνύχτα. Αχιλλέα, περίμενε λίγο γιατί τώρα φεύγει ο αστυνόμος. Πες σου να βάλει ανθρώπους έξω να φιλάνε. Το φρόντισε ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Έλα, Χιλιά μου, ιδέα μου ήταν τελικά. Το λες για να με καθησυχάσεις τώρα, έτσι? Όχι, όχι, αλήθεια. Στο λόγο μου. Πώς από εδώ. Αποφασίσαμε να ξενυχτήσουμε οι δυο μας σήμερα εδώ, για να μείνει η Μελίνα λίγο στο σπίτι και κοιμηθεί. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι τρελός να σηκωθώ να φύγω μες τη νύχτα. Αμέλα που είσαι όμως. Πήγε ο αστυνόμος από το σπίτι. Η Μελίνα λέει ότι νόμιζε ότι είδε κάποιες σκιές. Τώρα, δεν ξέρω αν λέει ψέματα για να μην ανησυχώ. Έλα, μην είσαι καχύποπτος. Από τη στιγμή που πήγε ο αστυνόμος στο σπίτι, όλα καλά. Λοιπόν, να πάω κάτω, να φέρω κανένα μπισκοτάκι, κανένα μπινελίκι, να μασουλάμε το βράδυ, ε? Καφέ, οπωσδήποτε. Λοιπόν, παιδιά, ας σοβαρευτούμε λίγο. Λοιπόν, πηγαίνετε να κοιμηθείτε. Δεν πρόκειται να κάνω καμία βλακεία. Δεν το κουνάμε ρούπι από εδώ. Πώς πάμε, κύριε Ματθαίου? Πώς να πάμε. Θα πάθω κατάκληση από την πολύ ξάπλα. Θέλω να σηκωθώ, να φύγω. Αποκλείεται. Είδατε τι πάθατε. Θα μείνετε άλλη μια μέρα στο νοσοκομείο για ασφάλεια. Σας υπόσχομαι ότι θα μείνω ξαπλωμένος και δεν θα έχω καμία επαγγελματική δραστηριότητα για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Αλλά πρέπει να γυρίσω στην Κύπρο. Απαγορεύεται να πετάξετε. Ωραία. Δεν θα γυρίσω στην Κύπρο. Θα κάτσω σπίτι μου εδώ στα Χανιά, ξαπλωμένος. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να συνενέσω. Ωραία, τότε θα υπογράψω και θα σηκωθώ να φύγω μόνος μου. Τι θα γίνει με τον άντρα σας? Δεν μπορώ να τον κάνω καλά. Αν πάρετε εξιτήριο, θα είναι με δική σας ευθύνη. Επίσης, απαγορεύεται να πετάξετε, δεν περάσουν 3 μέρες. Πρέπει να μένει ξαπλωμένος, να παίρνει τα φαρμακά του και να τρώει από την ειδική δίαιτα που θα του δώσω. Τέλεια. Τα δέχομαι όλα χωρίς συζήτηση. Τι να σου πω, παιδάκι μου, τέτοιο πείσμα πια. Ναι. Σας δώσω συγγνώμη, λογαριασμό του. Δεν μπορώ άλλο. Εδώ θα μείνεις. Γιατί είσαι ντυμένος και όρθιος? Βγαίνουμε, Ματέο, φεύγω. Με δική του ευθύνη. Υπέγραψε τα χαρτιά. Καλά, είσαι τρελός, αδερφέ. Καλά τώρα. Η γιατρός μου είναι συντηρητική και το έκανε γιατί ήθελε να είναι καλυμμένη. Αν ήξερε ότι θα πάθω κάτι και ότι είναι επικίνδυνο, δεν θα μ' άφηνε ούτε με δικιά μου ευθύνη. Στα επιχειρήματα είναι πρώτος. Κατάλαβες? Θέλω να πάω σπίτι μου, ρε Ματθαίο. Θέλω να δω τις κόρες μου. Βαρέθηκα εδώ μέσα. Για μια μέρα. Για μια μέρα ακόμη. Ούτε για μια ώρα.
Λοιπόν, κόψτε την κρίνια. Μην μου το χαλάτε τώρα, μια χαρά είμαι. Ναι, με τον αιματοκρίτη στα τάρταρα. Κάτσε κάτω, μη ζαλιστείς και πέσεις πάλι. Μάλιστα. Ίδιος η μάνα μας είσαι. Μα ολό ίδιος. Ξεροκέφαλος. Έτσι κι αυτή. Άμα της έπαιρνε κάτι στο κεφάλι, δεν της το βγάζες με τίποτα. Λοιπόν, αν πάθεις τίποτα, θα σε πλακώσω και από πάνω. Στο υπόσχομαι. Αγάπη, Σοφία, ποιος ήρθε? Κοιτάξτε ποιος ήρθε, ο μπαμπάς! Πόσο μου λείψατε. Πού θα πάμε να παίξουμε, τι θα κάνουμε? Ενά δεν θα πάμε, εδώ θα καθίσουμε να παίξετε και εμεί σηκώνεις βάρη. Αχιλλέα! Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Ποτάμι κόκκινο κρασί, τα ξέρει πια τα πάθη. Η καρδιά μου έτσι μαζί σου να πετάξεις ουρανούς με θαύματα που είχε καιρό Πήγε ο Θεός Αχιλλέας από το νοσοκομείο και δεν το λες τόση ώρα. Πάρ' το τηλέφωνο. Γρήγορα. Εντάξει. Έλα, Αχιλλέα. Έχω εδώ μια κολλητή σου. Θεέ, είσαι στο σπίτι? Ναι, αγάπη μου. Θα σε έπαιρνα κι εγώ τηλέφωνο. Χαρικές. Ναι. Τρούμαξα πολύ μαζί σου. Το ξέρεις πως σ' αγαπάω, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Κι εγώ σ' αγαπάω. Λιγώθηκα τώρα. Τόσος έρωτας πια. Δεν μου άρεσε καθόλου το περιστατικό με τη Δανάη και τα σοντάκηδες. Κάτι δεν μου κάθεται σε όλη αυτή την ιστορία. Τι σκέφτεσαι? Πρώτον, ότι η παρακολούθηση σημαίνει σχέδιο. Και έπειτα το ότι τη βάλανε στον πορπακάζ δείχνει αδίσταχτους κακοποιούς και όχι κλεφτρόνια. Μη με τρομάζεις τώρα, μήπως υπερβάλλεις. Θα σου πω τι σκέφτηκα. Μήπως πίσω από όλο αυτό είναι ο Πάτροκλος. Γιατί, για ποιο λόγο? Τι, να θέλει να μπει μέσα στο σπίτι, τι, να αρπάξει κανένα χιλιάρικο? Αυτός είναι τρελός, θέλει να κάνει κακό σε σένα. Και εσύ ήσουν στο νοσοκομείο. Δεν είχε κανένα λόγο να μπει εδώ μέσα. Αυτό είναι παράλογο. Δεν ξέρω.
Αλλά δεν μπορείς να ερμηνεύσεις και λογικά έναν άνθρωπο που είναι ψυχάκιας. Αυτός μπορεί να ήθελε να πει μες στο σπίτι να σε τρομάξει απλά για να πάρει ευχαρίστηση. Δεν ερμηνεύεται λογικά αυτό. Αγάπη μου, θα μου στύψεις ένα χυμό, σε παρακαλώ. Ναι, το μωρό. Γεια. Καλέ, τι έγινε? Δεν τα μάθατε? Έχουνε βουήξει τα Χανιά. Ξέσπασε βεντέτα με τους Υφαλάκηδες και τους Γιανακάκηδες. Τι?